εικόνα αυτή είναι πραγματικά στην Κρήτη, και όχι μόνο στην Κρήτη, και σε όλη την Ελλάδα θα λέγαμε, και θα συνεχίζει δυστυχώς να είναι αυτή η εικόνα. Δεν θα αλλάξει. Γιατί δεν θα αλλάξει? Γιατί όταν κοιτάζουμε το φαινόμενο, δηλαδή βάζουμε το θερμόμετρο και έχουμε πυρετό, και εμείς αντί να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες, τα βάζουμε το θερμόμετρο ή αλλάζουμε θερμόμετρο, βέβαια και δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας δεν είναι θέμα μόνο ενημέρωσης. Δεν είναι θέμα μόνο να πούμε εμείς, ξέρετε κάτι, προσέχετε παιδιά, μην τρέχετε, φοράτε τις ζώνες σας, μην πίνετε. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση εδώ στην Κρήτη. Μ' ακούτε, κυρία Δουλγεράκη? Μια χαρά σας ακούω και δεν θέλω να σας διακόψω, γιατί θέλω να καταλάβω τον ηρμό της σκέψης σας. Ναι, υπάρχει λέω, μια μεγάλη αντίφαση εδώ στην Κρήτη. Ποια είναι η αντίφαση αυτή? Ενώ υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση, συνεχόμενη. Mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα ξαναμιλούσαμε πάλι για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και σε άλλα ραδιόφωνα γίνεται και σε άλλους συλλόγους γίνεται. Έχουμε πάρα πολλούς συλλόγους στην Κρήτη που ασχολούνται με αυτό το θέμα και στην Ελλάδα. Ίσως είναι πρωτοτυπία στο ελληνικό φαινόμενο να έχουμε τόσους συλλόγους που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, και όμως έχουμε τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα, τους περισσότερους νεκρούς. Άρα, κατά την άποψή σας. Άρα πρέπει κάποιος να καταλάβουμε ότι δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης και υπόθεση, αν θέλετε, κάποιων προσωπικότητων ή συλλόγων ή φορέων κάποια στιγμή. Έτσι. Είναι θέμα προστασίας του πολίτη. Το άρθρο 2 του Συντάγματος μιλάει ότι η πολιτεία έχει την ευθύνη για την προστασία του πολίτη. Πού είναι λοιπόν αυτή η προστασία? Είδατε καμιά ανακοίνωση αυτές τις μέρες, παράδειγμα, από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης? Όχι. Είδατε καμιά ενημέρωση και καμιά ανακοίνωση από το Υπουργείο, πώς το λένε αυτό, Μεταφορών Υποδομών. Πώς το λένε, δεν ξέρω, τα έχω χάσει. Μεταφορών υποδομών, θέλετε να πείτε? Όχι, το μεταφορών. Έτσι, έχουμε να αποθέσει στο μεταφορών, έχουμε να αποθέσει την αρμοδιότητα, όχι πάλι της δημόσιας ασφάλειας, αλλά κάποιων θεμάτων που άπτονται της δημόσιας ασφάλειας, όπως παράδειγμα το να εκδώσουν διπλώματα. Τίποτα άλλο δεν κάνει το Υπουργείο Μεταφορών και δεν έχει καμία αρμοδιότητα από αυτού. Όπως επίσης και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει κάποια σχέση, με ποια έννοια? Να επιβάλλει κάποια πρόστιμα ή κάποιες κυρώσεις για να συνετίσει τους οδηγούς. Θεωρείτε και από την εμπειρία σας είτε είναι θέμα να συνετιστούν μόνο οι οδηγοί? Είναι ένα τεράστιο θέμα η οδική ασφάλεια. Όταν δεν σκύψουμε πάνω από το θέμα τα αυτά, δεν πρέπει να αναλύσουμε σε βάθος τα αίτια της οδικής ασφάλειας. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει η εικόνα. Αυτό που διαβάσετε σήμερα θα διαβάσετε και μετά από κάποιες μέρες και μετά από κάποιους μήνες και πάει λέγοντας. Ένα απλό παράδειγμα. Γιατί αυτή την εικόνα που διαβάσετε σήμερα δεν τη διαβάσετε το Γενάρη? Ούτε το Δεκέμβρη τη διαβάσετε, ούτε το Νοέμβρη τη διαβάσετε. Γιατί είναι η λύση να κλειστούμε μέσα στο σπίτι για να μην κυκλοφορούμε? Όχι. Σαφώς δεν είναι. Απλά λέω ότι άλλαξαν κάποιες συνθήκες τότε. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, να ψάξουμε να βρούμε τις αιτίες. Δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα, ο τρόπος μετακίνησης που έχουμε τώρα, και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, έτσι, και που διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση, ένας και μοναδικός τρόπος μετακίνησης, καταλάβατε, δηλαδή να πάρουμε το αυτοκίνητό μας, τη μηχανή μας να πάμε. Τίποτα άλλο. Όταν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε, περίπου 600.000 κόσμο έχει η Κρήτη, έτσι. Όταν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε σε αυτό το γεωγραφικό μέρος, με αυτές τις συνθήκες τους πολίτες, δεν φταίνουν οι πολίτες. Το λέω εξ αρχής αυτό. Χρόνια τώρα αυτό λέω, ότι δεν είναι ευθύνη των πολιτών μόνο. Σαφώς έχουν και οι πολίτες ευθύνη. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να αυτοπροστατεύονται οι πολίτες. Χρειάζονται την πολιτεία. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε την πολιτεία. Επιμένω, το έλεγα εξ αρχής και το λέω, συνεχίζω να το λέω, ότι ο θάνατος αυτός που έχουμε, οι θανάτοι που έχουμε εδώ πέρα, είναι θέμα πολιτικό. Δεν είναι ότι πήγα και με τζίπησα μια σφίγγα και πόθανα. Καταλάβατε. Δηλαδή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αν είχαμε θανάτους και καλά θα κάνανε, θα είχαμε κάποια παρέμβαση. Βλέπετε τώρα τι γίνεται με τον COVID, στο βαθμό που γίνεται. Έτσι. Με τα στραβά του και με τα θετικά του, θα λέγαμε. Ωραία. Κύριε Μιχαλάκη, να το ρωτήσω ακόμα πιο απλά. Με όλα αυτά τα χρόνια τα οποία συζητάμε το θέμα των τροχαίων, και είναι πάρα πολλά αυτά τα χρόνια, με τα θανατηφόρα και τους τραυματισμούς και υλικών ζημιών που καταγράφονται στην καθημερινότητα, εγώ θα πω του κάθε ενός από εμάς, γιατί κρατάω αυτό που έχετε πει πάρα πολλές φορές, ότι όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα ενός τροχαίου. Να ρωτήσω το εξής. Σήμερα με όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, έγιναν και δεν έγιναν, για να το περιορίσουμε λίγο σήμερα, πηγαίνοντας προς τα αύριο, τι είναι αυτό που χρειάζεται, αλλά να μπορεί να γίνει άμεσα? Μακάρι να είχαμε ένα πράγμα, ή δυο, ή τρία, ή πέντε, δέκα, που να μπορούσαμε να τα κάνουμε. Δεν τα έχουμε. Όλα αυτά
που μπορούμε να κάνουμε θα πρέπει να γίνουν μετά από κάποια σχετική μελέτη, μεγάλη μελέτη, έτσι, που θα καθορίσει. Μα τόσες μελέτες έχουν γίνει, με συγχωρείτε, έχουν ένα καταφύγιο όλα. Με συγχωρείτε, πόσα ιστιτούτα δεν έχει γίνει. Και η μόνη δημόσια δεν έχουν ανακατευτεί. Με συγχωρείτε. Η μόνη μελέτη που έχει γίνει, και είμαι κατηγορηματικός σε αυτό, είναι η καταγραφή των κατά καιρού των πόσων νεκρών έχουμε και των επικίνδυνων τμήματων κάποιων δρόμων. Μα πριν από λίγους μήνες από το Υπουργείο Μεταφορών, παρουσία και του Πρωθυπουργού, ναι, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον κύριο Καραμαλή, ναι, δεν γινόταν ολόκληρη κουβέντα παρουσίαση προγράμματος για την οδική ασφάλεια. Αυτά όχι, στηρίζονται πού, σε ποιες καταγραφές δεν υπάρχουν ήταν μελέτες. Μια ωραία παρουσίαση σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που έπρεπε να δείξουμε και μια ωραία φωτογραφία. Τίποτα άλλο, γιατί να σας πω τώρα, μου δίνετε λαβή σε αυτό το πράγμα, έτσι. Την ίδια στιγμή που μιλάμε για αυτό το πράγμα, την ίδια στιγμή που έχουμε ανάγκη από εκπαίδευση, καλύτερη εκπαίδευση, έτσι, των υποψηφίων οδηγών, την ίδια στιγμή, σήμερα παράδειγμα, δεν μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα στα παιδιά. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα? Γιατί το ΦΕΚ που το προέβλεπε έληξε. Έληξε προχθές, στις 3 του μήνα. Καταλάβατε. Άρα εγώ σήμερα δεν μπορώ να κάνω. Άρα πρέπει να πάω στη βάξω τα παιδιά 20 άτομα παράδειγμα σε μία αίθουσα μέσα ή και λιγότερα αν έχω μικρότερη αίθουσα. Άρα τι κάνω? Τι μας δίνει? Όλα πρόχειρα, όλο στο πόδι και όλα να εντυπωσιάσουμε. Γι' αυτό σας λέω, καμιά μελέτη δεν έχει γίνει. Αν γινόταν μελέτη θα είχε καταδείξει παράδειγμα τις ανάγκες μετακίνησης. Τις έχουμε καταδείξει αυτές? Ποιες είναι ανάγκες μετακίνησης? Είναι μια σειρά πραγμάτων λοιπόν, βέβαια, να λέτε, και κυρίως είναι ευθύνη της πολιτείας, γιατί για να το ολοκληρώσουμε και να καταλήξουμε κάπου, ότι δεν είναι εκείνη η οποία θα βοηθήσει ώστε ο καθένας από εμάς να καταλάβει τι πραγματικά σημαίνει ασφάλεια και να δώσει το κίνητρο έτσι ώστε να υπάρχει η ασφάλεια στον καθένα από εμάς συλλογικά, ομαδικά, αλλά και μεμονωμένα. Αλλά πρωτίστως να βάλει εκείνη τους όρους και τους κανόνες. Αυτό λέτε ένα εσείς, πράγμα που επικοινωνιακό. Καθημερινά, μια πληγή που έχει η Ελλάδα και δεν ψάχνει να την κλείσει, δεν βρίσκει τρόπο να την ιάσει αυτή την πληγή, αλλά αφήνει αυτή την υπόθεση στους πολίτες, αντιλαμβάνεστε ότι δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει αυτή η πληγή. Ποτέ δεν πρόκειται να κλείσει. Όπου, εν πάση περιπτώσει, έχουμε, σε όποια χώρα του κόσμου είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα ή έχουμε μειώσει τα τροχαία, η πολιτεία πήρε μέτρα. Δεν τα πήραν οι πολίτες. Η πολιτεία αποφάσισε. Μα κύριε Μιχαλάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα από την άλλη. Μην ξεχνάτε ότι πριν από κάποιο διάστημα εμείς βραβευτήκαμε στην Ευρώπη για την μείωση των τροχαίων στη δεκαετία που πέρασε. Ναι. Σας το είπε. Θυμάστε με τον κόσμο που κάναμε κουβέντα και τότε. Σας το υπενθυμίζω απλά. Σας είπα πάλι ότι αυτή η βράβευση ήταν μια εικόνα. Έτσι. Γιατί τι κάνανε. Φωτογραφήσαν μια στιγμή. Φωτογραφήσαν μια στιγμή που έλεγε αυτό το διάστημα δεν έχει νεκρούς. Μα γιατί δεν είχαμε, γιατί είμαστε μέσα. Τα μέτρα που πιστεύετε ότι πρέπει να πάρουν από την, να πάρθουν από την πολιτεία, να φανταστώ ότι δεν πάνε μόνο μέσα στο κόμμα της εκπαίδευσης, για να μιλάμε τα ίδια κάθε μέρα, αλλά έχουν να κάνουν με τα έργα, με το οδικό δίκτυο, με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, με τις ποινές, με τα πάντα όλα. Ναι, αυτό που πρέπει να γίνει και πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι πώς πλέον θα πρέπει να μετακινείται με ασφάλεια ο κόσμος. Εκεί είναι η βασική αρχή, τέλο πάντων, εκεί είναι η αχίλλειος πτέρνα αυτού του συστήματος. Εάν καταφέρει να μετακινήσει τον κόσμο με ασφάλεια, πιστέψτε με, αυτοί που θα μείνουν, που δεν θα χρησιμοποιούν μέσα μαζική μεταφορά κλπ, θα είναι κάποιοι εραστές της ταχύτητας, κάτι που θα παίζουν παιχνίδια με το θάνατο. Μα το παιχνίδι με το θάνατο είναι καθημερινό. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν το ανοίξουμε πολύ πολύ, και αυτό έχει τη μαγεία του. Το παιχνίδι με το θάνατο, το λέει και ο Καζαντζάκης, παιχνίδι πάνω από τη ζωή και από το θάνατο. Έτσι, είναι κάτι που το έχουμε ως άνθρωπος, όχι ως λαός, ως άνθρωπος το έχουμε, ως άνθρωποι το έχουμε. Άρα επομένως, αυτό αν περιορίσουμε δηλαδή τους θανάτους μόνο στο παιχνίδι, θα έχουμε ελάχιστους. Γιατί δεν θα πιστέψω σε καμία περίπτωση ότι όλοι αυτοί οι χιλιάδες που σκοτώνουν κάθε μέρα, μάλλον κάθε χρόνο στη χώρα μας, όλοι αυτοί έκαναν παιχνίδια θανάτου. Σε καμία περίπτωση. Όχι, κανένας από εμάς δεν θέλει αυτό να το πιστέψει. Κύριε Μιχελάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Καλό μεσημέρι από τον 984. Να είμαστε καλά και να μην ξανασχοληθούμε με αυτό το πράγμα. Να είναι η αιτία, μάλλον να ασχοληθούμε γι' αυτό. Να είναι καλύτερη σε αυτή. Το βλέπετε εφικτό. Δυστυχώς όμως. Όχι, δυστυχώς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Τουλάχιστον να είμαστε εμείς εδώ. Τι να πω.